Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση, έδωσε ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, ο οποίος στάθηκε ωστόσο στην επόμενη ημέρα κυρίως των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές. Όλοι βοηθήσαμε για να προστατεύσουμε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ήρθε η ώρα να βοηθήσουμε αυτούς που βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση, που είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, οι οποίες αυτή τη στιγμή θα, από εδώ και πέρα θα έχουν κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα είναι της ρευστότητας. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου τόνισε παράλληλα την ανάγκη να γίνει ορθή διαχείριση των δανείων, να πάρουν δηλαδή όσες επιχειρήσεις το έχουν πραγματικά ανάγκη, ενώ διέβλεψε επίσης νέα μείωση των θέσεων εργασίας. Θεωρούμε πως αυτή τη στιγμή με τη μη ζήτηση που υπάρχει, με την μειωμένη ζήτηση που θα υπάρξει μάλλον στο μέλλον, σίγουρα θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα στις επιχειρήσεις και ίσως αναγκαστούν να κάνουν μειώσεις. Γι' αυτό και εδώ πρέπει η πολιτεία να στηρίξει το θέμα της ανεργίας και να επιδοτήσει την απασχόληση. Δηλαδή να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους εργαζομένους. Γιατί πρόκειται για μια πρόσχερη, θεωρούμε, μείωση της ζήτησης. Και δεδομένου ότι θα ξαναέρθουμε σε επίπεδα κανονικά, δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτό, θα χρειαστεί ξανά το προσωπικό αυτό.